Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Κώστα. Τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ, καλά, ευχαριστώ. Όπως το είπες είναι, όπως το είπες. Όπως το είπα, υπάρχει ενορχιστρωμένη επίθεση σε όλο τον οργανισμό που λέγεται ΠΑΟΚ. Αυτό είναι ακριβώς. Η κατάλληλη λέξη είναι αυτή. Όπως βλέπεις, τα ίδια γίνονται και στο βόλεϊ με το Final Four τώρα, τα ίδια γίνανε πριν από 20 μέρες στο handball ανδρών, το ίδιο έγινε στο Final Four των μπάσκετ γυναικών, το ίδιο γίνεται παντού. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα, βέβαια δεν θα παραμείνουν έτσι. Όπως βλέπεις, το Αθηναϊκό Κατεστημένο κάνει οτιδήποτε περνάει από το χέρι του ώστε να μπορέσει να τα κρατήσει αυτά. Δεν θα τα κρατήσει, να είσαι σίγουρος. Έχει πάρθει η απόφαση, δεν κάνει πίσω ο Ιβάν Σαββίδης, ο πρόεδρος μας, δεν κάνει πίσω, να το ξέρουν αυτό στην Αθήνα και να λάβουν και άλλα μέτρα. Γιατί με αυτά τα μέτρα που έχουν πάρει πνέουν τα λίστια. Είναι τελειωμένοι. Στόχος είναι ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής, ο ΠΑΟΚ που μπορεί να διεκδικήσει και να κατακτήσει τρόπαια σε, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά σε όλα τα αθλήματα, κάτι που είναι πάρα πολύ ενοχλητικό και δεν είναι σχήμα λόγου πλέον. Ο ΠΑΟΚ ενοχλεί, εντάξει, να πετάς ένα πυροτέχνημα και να λες ο ΠΑΟΚ ενοχλεί. Ο ΠΑΟΚ ενοχλεί γιατί? Γιατί μπαίνει σφήνα και διεκδικεί κομμάτι από την πίτα των επιτυχιών σε όλα ανεξαιρέτως τα αθλήματα πλην μπάσκετ. Σε όλα τα υπόλοιπα διεκδικεί για να πάρει κάτι. Σε όλα. Ακριβώς. Μα ήδη δεν έχει καθιερωθεί σαν ο αυτοκράτορας του βόλεϊ. Δεν έχει κάνει τρεις συνεχόμενους τίτλους. Τρεις. Δεν έχει πάρει και με δύο έδρες αντίθετες, έτσι. Με ναι, και ειδικά το περσινό, ο τρόπος που έγινε, έχει αρρωστήσει πολλοίς κόσμος, ειδικά στον Πειραιά με αυτό το οποίο έγινε. Διότι δεν ξέρω αν το θυμάσαι, περιμένανε να πάρουν το κύπελο και να το πάνε στο Καραϊσκάκι να πανηγυρίσουν τον άλλο τίτλο του Κάλπη που είχαν πάρει. Γιατί η διαφορά μας, αν θυμάσαι, ήταν τρεις πόντοι και πέρυσι όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Αλλά δεν τους κάναμε τη χάρη, δεν μπορέσανε να πάρουν από εκεί που έγινε ο τελικός, να πάρουν το κύπελο να το πάνε στο Καραϊσκάκι και πάθανε μεγάλη ζημιά. Θεωρώ ότι όλα αυτά τους έχουν ενοχλήσει πάρα πολύ και προσπαθούν με χίλιους δυο τρόπους να απομακρύνουν τον ΠΑΟΚ από τους τίτλους. Φωτεινό παράδειγμα ότι κοιτάξανε να κάνουν τον τελικό, το Final Four στη Ρόδο. Πιο μακριά μάλλον δεν θα μπορούσαν, δεν υπάρχει πιο μακριά να μπορούσαν να το κάνουν. Γιατί ας μην ξεχνάει ο κόσμος ότι η έδρα που ξέραμε ότι θα γίνει ήταν η Χαλκίδα. Αλλά εκεί υπήρχε μεγάλο πρόβλημα να γίνει συνέδρια στη Χαλκίδα, γιατί είναι 3 ώρες δρόμος η Χαλκίδα, 3,5. Οπότε εκεί θα μπορούσαν να είναι πολύ περισσότεροι παοκτσίδες από ότι θα ήταν στη Ρόδο. Αλλά τελικά στη Ρόδο κατόρθωσαν πάλι, γιατί περί κατορθώματος πρόκειται, να κάνουν κάτι ώστε να μην μπορέσει να βρεθεί κανένας παοκτσίδης. Εμείς έχουμε κάνει τα δύνατα δυνατά πάνω, εμείς κάναμε όλες τις ενέργειες, αυτό το ξέρει και ο οργανωμένος κόσμος του ΠΑΟΚ, ξέρει το τι ενέργειες γίνανε για αυτό το Final Four, αλλά τελικά δεν κατορθώσαμε να κάνουμε αυτό το οποίο θέλαμε και ήθελε και ο κόσμος μας, να πάρουμε τις 300 αυτές τις προσκλήσεις για να παρευρεθούν και δικοί μας φίλαθλοι στη Ρόδο. Να ξέρεις, θα παρευρεθούν οι μαθητές από το σχολείο, από το Φαλιράκι, από το Δήμο Καλυθέας, από το Δήμο Ρόδου, η Δημοτική Αρχή, η Νομαρχία κτλ. Τα γνωστά, όπως ξέρεις πάντα, που στο φινάλε θα είναι όλοι κόκκινοι και θα είναι όλοι με κασκόλ του Ολυμπιακού. Και οι γνωστοί άγνωστοι φυσικά, οι καθηγητές, οι δάσκαλοι, ο κύριος Τσουκαλάς, ο οποίος είναι γνωστός καθηγητής σε αυτά τα σχολεία. Πρίτανης είναι, όχι καθηγητής, μην υποβιβάζουμε το επίπεδο. Ίσως κάνω λάθος. Ναι, σίγουρα είναι δεδομένο, είναι Πρίτανης. Μάλιστα. Πάντα όμως είναι στο ίδιο πανεπιστήμιο, είτε στην Αθήνα γίνονται, είτε στη Γλυφάδα. Ξέρετε αυτή την περιπόητη Γλυφάδα. Εκεί όλοι οι τελικοί γίνονται εκεί. Χάθηκαν τα μέρη στην επαρχία. Χάθηκε η Βόρεια Ελλάδα. Χάθηκε ο Εύρος. Χαθήκαν όλα αυτά, χάθηκε η Δυτική, Κεντρική, Ανατολική Μακεδονία, να γίνουν τελικοί που θέλει ο κόσμος να δει. Χάθηκαν αυτά τα μέρη. Πάντα είναι η Γλυφάδα και όταν δεν είναι η Γλυφάδα είναι η Ρόδος, όπως είναι αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Να περιμένουμε αντίδραση, παύλα έκπληξη στη Ρόδο. Ναι, να από τη Ρόδο. Αύριο ο πρώτος ημιτελικός είναι, Γιώργο, αύριο στις 5 είναι, ναι. Μάλιστα, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Κύριε Παπαδόπουλο, να περιμένουμε. Να δούμε.
να δούμε αυτά τα οποία υπόθηκαν, ότι θα είναι όλα στην εντέλεια, θα είναι διπλή έλεγχη θα γίνονται, δεν θα μπει κανένας χωρίς άμκα και ταυτότητα, θα ελεγχθούν πλήρως οι προσκλήσεις οι οποίες δόθηκαν και τα λεφτά που ακούμε δηλαδή κάθε φορά και τελικά δεν γίνεται τίποτα και το γήπεδο κοκκινίζει από άκρη. Κοκκινίζει από άκρη. Να υποθέσω, μας είπε ο κ. Παϊσιάδης προχθές ότι στον ΠΑΟΚ δόθηκαν 15 προσκλήσεις. Ανάλογος αριθμός προσκλήσεων δόθηκε στον Ολυμπιακό και ό,τι άλλο δούμε θα είναι ευθύνη της ΕΟΠΕ. Σωστά. Ευθύνη της ΕΟΠΕ και πιθανόν και του Δήμου. Και του Δήμου Ρόδου. Και του Δήμου Ρόδου. Ναι. Στο Δήμο Ρόδου όμως μας είπε ο κ. Πασιάδης ότι γινόταν εγγραφές εγκρυπτό προκειμένου να εγγραφούν αυτοί που ήθελε η ΕΟΠΕ και ο Δήμος να εγγραφούν. Εκεί θα γινόταν εμφανερό. Εμφανερό, σωστά βέβαια. Μπράβο. Να δώσω τα θερμά συγχαρητήρια στον κ. Βασιλιάδη για άλλη μια φορά. Εγώ έτσι, τα δίνω. Έτσι, εγώ. Θα εγώ. Προσωπικά θέλω να τον συγχαρώ. Το σοκαρισμένο Υπουργό Αθλητισμού. Είπε ο τεράστιος πρόεδρος της ΕΟΠΕ, είπε ότι η διάθεση των προσκλήσεων πουλήθηκαν, όλες οι προσκλήσεις πουλήθηκαν μέσα σε 2 ώρες. Θέλω να πω τον αξιότιμο κύριο πρόεδρο ότι οι προσκλήσεις δεν πουλούνται. Προσκλήσεις είναι προσκλήσεις. Διατίθενται. Και όλες πήγανε σε οικογενειάρχες. Ναι, ναι, 100%. 100%. Έτσι αναφέρει. Θα δούμε τους οικογενειάρχες. Σε οικογενειάρχες που έχουν συγγενείς τσουκαλάδες στην Αθήνα, στο Πειραιά. Ναι, γιατί η τηλεόραση είναι αδιάψευος μάρτυρας. Θα δούμε όλα. Ξέρετε κάτι, πραγματικά ντρέπομαι για τον άνθρωπο που σήμερα παριστάνει, γιατί δεν είναι υπουργός αθλητισμού. Ντρέπομαι για λογαριασμό του, που όλα αυτά γίνονται και λέγονται και γράφονται και τα παρακολουθεί και μένει αμέτωχος, ένα άβουλο όν, προκειμένου να μην ταράξει τα νερά στην εκλογική περιφέρεια στην οποία σκοπεύει να πολιτευτεί, γιατί είναι διορισμένος υπουργός ο κύριος Βασιλιάδης, δεν έχει εκλεγεί, σκοπεύει να ζητήσει την ψήφο των Ελλήνων και συγκεκριμένα των Πειραιωτών στην επόμενη εκλογική μάχη, όποτε αυτή αποφασιστεί. Νομίζω ότι τώρα, αυτός που έπρεπε να επέμβει και να κάνει ένα δίκαιο Final Four ήταν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας και η οργανώτρια αρχή η οποία είναι στη Ρόδο και η αστυνομία εκεί. Δεν θέλει να κάνει ο Καραμπέτσος δίκαιο Final Four, θέλει να κάνει Final Four που βολεύει τον Ολυμπιακό. Κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Κώστα Χωρίδης, ότι μας έθεσε και κάποιους προβληματισμούς και μας είπε ότι εάν έχουμε σοβαρούς χορηγούς, αυτό δεν το έχουμε πει, αν έχουμε σοβαρούς χορηγούς και κάτω από κάποιες προϋποθέσεις μπορεί να μας βάλει μέσα τους χορηγούς. Μπορεί, έχει τη δυνατότητα, έχει τη δύναμη. Αλλά αυτά δεν θα γίνονται απλά ονομαστικά. Αυτά θα πρέπει να ελέγξει το χορηγό, να δει ποιος είναι, να δει αν όντως είναι χορηγός ή δεν είναι και μετά θα αποφασίσει εκείνος αν είναι να μας δώσει κάποιες προσθήκες. Δεν τον Καραμπέτσο ο Θεός νομίζει πως είναι. Ακριβώς. Πώς θα το κρίνει αυτό, με ποιο κριτήριο ας πούμε θα ελέγξει αν είναι σοβαρός ο χορηγός ας πούμε, με το δικά του κριτήρια όπως θέλει. Με δικά του κριτήρια τους δικούς μας χορηγούς, οι οποίοι είναι δίπλα στην ομάδα, οι οποίοι είναι 70 τον αριθμό 70 και βοηθούν και στην ανάπτυξη και του βόλεϊ αυτή η χορηγή, διότι αν δεν υπήρχαν η ανάπτυξη θα ήταν πολύ λιγότερη όσον αφορά το βόλεϊ. Βρέθηκε αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ να κάνει την υπέρβαση εδώ και 3 χρόνια και δυστυχώς φαίνεται ότι δεν θέλουμε να είναι ο ΠΑΟΚ δυνατός. Βέβαια δεν θα τους περάσει, αυτό είναι σίγουρο. Οτιδήποτε και να κάνουν η ώρα πλησιάζει. Και μιλάω και για το ποδόσφαιρο, γιατί όπως βλέπετε, πώς είδατε χθες παρεμπιπτόντως τον ημιτελικό, την μπαλάρα που έπαιξε η ενδυνάμει πρωταθλήτρια. Προχωρώντας εκεί, της περασμένης Τρίτης του ΠΑΟΚ με τον Πανιόνιο ή του Σαββάτου του ΠΑΟΚ με τον Πανιόνιο, τι μπάλα απόλαυσαν οι φίλαθλοι από την τηλεόραση, γιατί ξέρετε έχουν κόψει από τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ δικαίωμα να βλέπουν ποδόσφαιρο. 10 αγωνιστικές Κώστα έχει να παίξει ο ΠΑΟΚ από τις 15. Από τις 15, 10, ο κόσμος του ΠΑΟΚ δεν είδε αυτή την ομάδα να παίζει ποδόσφαιρο στην Τούμπα. Παρόλο που η ομάδα έκανε 8 νίκες στα 8 παιχνίδια που έχει παίξει στην Τούμπα, έτσι. Μιλάω για το πρωτάθλημα.
Τα είπατε όλα, δηλαδή δεν έχω τι να ρωτήσω. Σοβαρά τώρα, δεν κάνω πλακά. Τι να πω, δηλαδή. Δηλαδή να συγκρίνω τι, το ΑΕΚ Πλατανιάς με το ΠΑΟΚ Πανιώνιος ή το ΠΑΟΚ Πανιώνιος στο κύπελο με το χθεσινό παιχνίδι. Η διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων είναι τεράστια, δεν είναι μεγάλη. Είναι τεράστια. Και όσο καιρός περνά, το λέω για τους υποψιασμένους και δεν μπορώ να συνεχίσω παραπάνω, γίνεται πιο ορατή. Πιο ορατή γιατί ο καθένας μπορεί να καταλάβει τι ακριβώς έχει συμβεί. Και φτάσαμε στο σημείο. Με ένα γκολ στο 95, ένα υπέροχο γκολ στο 95, γιατί δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Κανείς, τι να αμφισβητήσει. Γκολάρα ήτανε. Να πανηγυρίζεται με τόσο μεγάλο πάθος που δείχνει την ανάγκη αυτής της ομάδας να βρεθεί στον τελικό για άλλους λόγους. Τώρα, ανοίγει ένα τεράστιο θέμα για το ποιος είναι ο ΠΑΟΚ και ποια είναι η ΑΕΚ. Νομίζω ότι αυτό, κύριε Παπαδόπουλε, πλέον το βλέπουν όλοι. Δεν χρειάζεται πλέον να το αναλύσουμε σε κανέναν το τι ποδόσφαιρο παίζει ο ΠΑΟΚ και τι ποδόσφαιρο παίζει η ΑΕΚ, η οποία χθες για μένα είχε μία διαιτησία πάνω από το 70%. Δεν έγιναν χοντρά λάθη από τον κύριο Παπαπέτρου, ωστόσο έδωσε τα πάντα στον γηπεδούχο. Αυτό προκύπτει και από την ανακοίνωση της Λάρισας και από τις τοποθετήσεις του κυρίου Κούγια. Πλέον να ξέρετε ότι ένας διαιτητής επιστήμονας δεν δίνει πέναλτι έξω την περιοχή ή ανύπαρτο πέναλτι ή κατοχυρώνει ένα offside που δεν είναι ή... Βάζει την ομάδα μέσα στην περιοχή. Αυτό κάνει. Με τα στοιχή σφυρίγματα που δίνει, βάζει την ομάδα που θέλει να βοηθήσει και βάζει μέσα στην περιοχή συνέχεια με συνεχόμενο φάουλ. Κάπου θα γίνει στραβή. Κάτι θα γίνει. Δεν ακριβώς. Αν δεν γίνει, δεν είναι υπεύθυνος αυτός, αν η μπάλα δεν μπήκε μέσα. Όχι. Έκανε ό,τι μπορούσε ο Παπαπέτρου χθες για να προκριθεί η ΑΕΚ. Στο μέτρο, όπως είπατε, του δυνατού. Δεν θα εκτεθεί. Ούτε offside goal θα αφήσει να μπει, ούτε πέναλτι θα δώσει, ούτε. Όμως έστεινε, ήταν τόσο μαέστρικη η διαιτησία του που βοηθούσε και ψυχολογικά την ΑΕΚ να μένει ψηλά για να διεκδικεί τον γκολ και καταράκωνε παράλληλα την ψυχολογία της Λάρτσας που έβλεπε ότι θα πρέπει να δώσει τον ίμι πάνω τον αγώνα για να τα καταφέρει. Όλα παίζουν ρόλο τώρα πια και η παραμικρή λεπτομέρεια. Θα πω μια αλήθεια πραγματικά. Αυτή την οποία έζησα φέτος σε όλα τα γήπεδα της Ελλάδος τα οποία πήγα με την ομάδα, πλην Πλατανιά, εκεί δεν πήγα. Δεν υπήρχε φύλαδος που να μην μας πλησιάσει μετά τον αγώνα των ομάδων με τον οποίο παίξαμε στην επαρχία, που να μην πει μπράβο παιδιά, κάνατε πάρα πολύ καλή ομάδα, δικαιούστε αυτό το πρωτάθλημα. Καταθέτω αυτή τη στιγμή αυτό με πάση ειλικρίνεια αυτά τα οποία άκουγα σε όλα τα γήπεδα αυτά τα οποία πήγαμε την ομάδα. Ο κόσμος όλος πραγματικά αυθόρμητα ερχότανε και έλεγε ότι μπράβο σας, κάνατε πάρα πολύ καλή ομάδα, αξίζεται αυτό το πρωτάθλημα. Αυτό τα λέει όλα. Επειδή αναφερθήκαμε και στον τομέα της διαιτησίας πριν, να μην ξεχνάμε γιατί η ΑΕΚ προκρίθηκε χθες χάρη στο εκτός έδρας γκολ ουσιαστικά, έτσι. Με το 1-0, να θυμηθούμε εκείνο το. Πέτυχε ο Ζαχαριάδης στη Λάρισα, ο Θεσσαλονικιός διαιτητής. Έτσι προκρίθηκε. Εκείνο το εκτός έδρας γκολ πώς είχε μπει, έτσι. Με ποια διαιτητική απόφαση. Ναι, όταν έπρεπε να σταματήσει ο αγώνας εκείνη ώρα μετά την αγωνιά η οποία έπεσε ψυχρό. Να αποβληθεί ο παίχτης ΑΕΚ. Ναι, φυσικά. Και όμως συνεχίστηκε. Όμως συνεχίστηκε και μπήκε τον γκολ. Εντάξει, να σας πω κάτι το οποίο το γνωρίζω από πρώτο χέρι λόγω της που είμαι κοντά στον κύριο Σαββίδη. Δεν θα ήθελε τέτοιο πρωτάθλημα ο ίδιος. Δεν θα το ήθελε πραγματικά να ήταν δηλαδή στη θέση της ΑΕΚ και να γινόντουσαν αυτά τα όργια τα οποία γίνονται. Δεν το ήθελε. Θέλει έντιμο πρωτάθλημα. Αυτό μας έχει πει. Εγώ θέλω να κερδίζω μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Θέλω την ομάδα να παίζει καλό ποδόσφαιρο και να κερδίζει όλους τους αντιπάλους εντός αγωνιστικού χώρου. Όχι, όχι εκτός. Όχι στα γραφεία των δικαστών. Όχι στις κλινικές και στα νοσοκομεία. Όχι στα διαβαλκανικά. Δεν το θέλει έτσι. Ενδεχομένως να μην μπορεί να το πάρει αλλιώς όμως. Είναι πολύ σκληρό αυτό που λέω, αλλά αυτό προκύπτει. Θα το πάρει, Κώστα, θα το πάρει. Μακάρι. Μακάρι. Θα το πάρει, μακάρι. Θα το δεις. Θα το δεις γιατί πραγματικά έχει κάνει και θα κάνει ακόμα περισσότερα για να κάνει τον ΠΑΟΚ τεράστιο. Κάνει πάρα πολλά. Πρώτη φορά σας ακούω τόσο. Θέλει τόσο... συσπήρωση γύρω του. Συσπήρωση του κόσμου γύρω του. Και πώς, αυτό, πιο μεγάλη δεν έχει. Έπιασε τα δάνεια 100% συσπήρωση. Απλά. Αυτό. Πώς να κλέψεις από τον κλέφτη είναι δύσκολο. Όταν, δηλαδή πρέπει να βρεις τον κλέφτη να τον κλέψεις. Δεν γίνεται αλλιώς. Σωστά. Τι να κάνεις, δηλαδή να κάνεις τι.
Τι, εδώ ο ένας φοβήθηκε να παίξει και ο άλλος μόλις έφαγε γκολ έφυγε. Δηλαδή μιλάμε για αυτά που κάναμε παιδιά στις Αλάνες. Όχι, ναι, δεν ήταν τρία κόνερ, ένα πέναλτι, ήταν δύο κόνερ. Ναι. Όχι, δεν ήταν, δηλαδή πάμε να φύγουμε. Είναι τρομερό. Είναι τρομερό. Ναι, πραγματικά. Πώς να πάρει πρωτάθλημα σε αυτό το περιβάλλον, δηλαδή. Εκτός, τι να δημιουργήσει την Μπαρτσελόνα. Τι να κάνει. Είναι το θέατρο, είναι το θέατρο αυτό που γίνεται, το θέατρο του παραλόγου. Μία σερπαντίνα, πραγματικά μία σερπαντίνα. Για μία σερπαντίνα, μάλλον δεν έγινε ένας αγώνας ΠΑΟΚ Ολυμπιακού. Πράγματα τα οποία οπουδήποτε να τα πούμε στον κόσμο, σε οποιαδήποτε χώρα του πλανήτη, θα γελάει ο καθένας. Δεν είναι δυνατόν. Μια σερπαντίνα η οποία άνοιξε και τελείωσε επάνω στον μπουφάν του ηθοποιού Γκαρσία. Γκαρσία μάλλον, γιατί Γκαρσία είναι άλλος. Έχει, Γκαρσία εκείνος είναι διαφορετικός Γκαρσία. Και βέβαια θα το έχει μετανιώσει ο άνθρωπος, είναι σίγουρο, γιατί δεν είναι Έλληνας, είναι Ισπανός. Θα το έχει μετανιώσει αυτό που έκανε, αλλά δυστυχώς δεν ξέρω αν βγει κάποια στιγμή και πει πραγματικά έκανα λάθος με αυτό το οποίο είπα. Ότι και έκανα τον τραυματία και το χτυπημένο. Γιατί ξέρετε ότι χτύπησε στο χείλος, αν χτύπησε που δεν χτύπησε, και έβαλε κολάρο. Πώς γι' άλλο χτύπησε στο χείλος. Πώς μια σερπαντίνα μπορεί να τραυματίσει κάποιον στο έσω χείλος και όχι στο έξω χείλος. αυτό το είπε ο κύριος. Και να χρειαστεί να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο για ένα ολόκληρο βράδυ από αυτό το τραύμα. Το είπε ο ιατροδικαστής κύριος Τσούγκας και η τεράστια δικαστήνα τον είπε, «Α, θέλατε να χτυπηθεί και απ' έξω. Θέλατε να χτυπηθεί και απ' έξω, κύριε Μάρτης». Όχι, λέει, δεν θέλει να χτυπηθεί απ' έξω, αλλά δεν μπορεί να χτυπηθεί από μέσα αν δεν φέρει κάποιο τραύμα απ' έξω. Αυτό λέει η επιστήμη. Και εκείνη είπε, «Α, θέλατε και απ' έξω να χτυπηθεί». Άι, πράγματα τραγικά και γραφικά συγχρόνως για να γελάει ο κόσμος. Αλλά πλέον ο κόσμος έχει καταλάβει, έχει συσπηρωθεί γύρω από την ομάδα, θα τη βοηθήσει τόσο ώστε πλέον να κατακτά τα πάντα. Και θα το καταφέρει η ομάδα μας, να είστε σίγουροι παιδιά όλοι. Θα το καταφέρει η ομάδα μας. Αρκεί να έχει δίπλα αυτό τον τεράστιο κόσμο τον οποίον έχει ο ΠΑΟΚ και φέτος του στερήσαμε το δικαίωμα να δει αυτά τα παιχνίδια. Ποιος του στερήσε το δικαίωμα, δεν του στερήσε κανένας. Η προηγούμενη έπομε 7 αγωνιστικές τιμωρήθηκε ο ΠΑΟΚ με 3 ΣΥΑΕΚ. Μα δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο αφού βλέπουν ότι... Τώρα έρχονται άλλες 3 αγωνιστικές. Δηλαδή, εντάξει, τώρα, κάπου το πράγμα ξεφεύγει εντελώς. Και χωρίς να κάνει τίποτα ο κόσμος, έτσι, αυτές οι 3 αγωνιστικές. Τίποτα. Μιλάμε για έναν κόσμο ο οποίος έδειξε ένα χαρακτήρα, φοβερό χαρακτήρα, έτσι. Που επίσης δεν ξέραμε τι θα γινόταν αν δεν έμπαινε ο πρόεδρος μέσα. Δεν ξέρουμε. Έτσι, μπορεί να γλίτωσε τα χειρότερα ο πρόεδρος με αυτό το οποίο έκανε. Να θυσιάστηκε για αυτό που έκανε. Και να είχαμε χειρότερα τι πράγματα, έκανε, δηλαδή, γιατί ο κόσμος είχε αγανακτήσει. Είχε αγανακτήσει και ο πρόεδρος μπήκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και αμέσως, δέστε το βίντεο, δεν τα λέω εγώ, πόση ώρα κάθισε μέσα, να το χρονομετρήσουμε. Πόση ώρα κάθισε ο πρόεδρος μέσα στο γήπεδο και πόσο χρόνο έκανε ο διαιτητής να βγάλει η απόφαση αν είναι γκολ το γκολ που μέτρησε ή δεν είναι. Πόση ώρα αυτά που γίνονται, η συνδιάσκεψη που γίνεται εκεί με το Λάιτσμαν είναι, τι λες, είναι, δεν είναι, είναι, πάμε ή δεν πάμε. Φεύγουν και οι δύο στη σέντρα και υπάρχει κάποιος λόγος να γυρίσουνε. Εάν ο ένας δεν φεύγει στη σέντρα, Κώστα, δεν φεύγει στη σέντρα, ωραία, είναι offside. Καλός, κακός, είναι offside. Αλλά φεύγουν και οι δύο στη σέντρα. Για ποιο λόγο δηλαδή θυμούνται τίποτα και ξαναγυρίζουνε ή ακούνε κάτι στην ενδοπικοινωνία και γυρίζουνε. Όλα παίζουν. Μάλιστα, λοιπόν. Έχουμε αφήσει και τον τέταρτο. Τον τέταρτο τον έχουμε αφήσει. Εμείς έχουμε πιάσει. Λάθος, όχι. Όχι. Εγώ πάντα μιλώ για Στυλιάρα. Ο Στυλιάρας έχει παίξει καθοριστικό ρόλο εδώ. Ποιος τους ενημερώνει στην ενδοεπικοινωνία, εγώ? Ποιος τους ενημερώνει? Και τι τους λέει? Αυτά που του είπε ο Λιμπερόπουλος, ίσως. Και από πού το έχει ακούσει? Ο Λιμπερόπουλος από πού το έχει ακούσει? Από κάπου το άκουσε. Όλα πρέπει να τα δούμε. Ποιος ήταν δίπλα στον πάγκο του ΣΑΕΚ? Σαν ρεπόρτερ. Πώς είναι πολλά τα πράγματα. Δεν είναι έτσι, δεν είναι τόσο απλά. Γιατί καλά κάνεις εσύ και μιλάς για Στυλιάρα, αλλά δεν ακούω δηλαδή τους περισσότερους να μιλούν. Όλοι μιλάνε κομμένοι ποντίκι. Όχι. Έπαιξε και εκείνος το ρόλο του. Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα σε σχέση με την εξέλιξη της υπόθεσης τελικός κυπέλου Ελλάδας. Έδρα, εισιτήρια κτλ. Η προκήρυξη της ΕΠΟ είναι ξεκάθαρο, αυτό δεν χωρά αμφισβήτηση. Αναφέρει ότι ο τελικός της φετινής περίοδου θα γίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, εκτός και αν η Επιτροπή Κυπέλου για λόγους ανωτέρας βίας εισηγηθεί κάτι διαφορετικό.
ξέρουμε κάτι ή περιμένουμε τη σύσκεψη της επόμενης εβδομάδας? Όχι, πραγματικά δεν ξέρουμε. Περιμένουμε τη σύσκεψη της επόμενης εβδομάδας, που εκεί επίσημα θα γνωρίζουμε το τι ακριβώς θα γίνει και με την έδρα και με τα εισιτήρια και με όλα. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κάτι να πω εγώ επίσημο, οπότε δεν μπορώ να πω κάτι. Φαντάζομαι ότι η ΠΑΕ θα τοποθετηθεί, αφού πρώτα γίνει η σύσκεψη παρουσία της ΕΠΟ, των δύο φιναλίστ, της αστυνομίας και τα λοιπά, και όλων όσοι εμπλέκονται στη διαδικασία. Σωστά. Και για, το, και για την έδρα που σήμερα που μιλάμε είναι το ΟΑΚΑ, το λέω για να μην δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις, σήμερα που μιλάμε έδρα του τελικού είναι το ΟΑΚΑ, με προκήρυξη από το καλοκαίρι. Τώρα, αν αλλάξει αυτό, ποια θα είναι η θέση του ΠΑΟΚ και τι θα γίνει με τα εισιτήρια, δεν μπορούμε να το συζητήσουμε πριν από τη σύσκεψη της επόμενης εβδομάδας, σωστά? Σας χάσαμε για λίγο, κύριε Παπαδόπουλε. Ναι. Ναι, τώρα σας ακούμε. Ναι. Λέω. Ναι, λέω, δεν μπορούμε να το συζητήσουμε. Δεν μπορούμε να το συζητήσουμε. Μάλιστα. Δεν έχουμε επίσημη τοποθέτηση. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε κάτι που δεν είναι επίσημο. Ναι, σαφώς. Ναι, δεν μπορούμε. Το μόνο επίσημο είναι ότι αναφέρει προκήρυξη. Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας. Είπατε κάτι το οποίο. Καλά, αυτό είναι. Επειδή και γι' αυτό υπάρχουν πολλές ερωτήσεις. Αυτή την ώρα συνεδριάζει η Επιτροπή Εφέσεων. Ρωτάω κόσμος περί πληροφοριών. Δεν υπάρχουν πληροφορίες, παιδιά. Ειλικρινά σας το λέω. Όποιος μιλάει για πληροφορίες, κοροϊδεύει. Ή κοροϊδεύει τον εαυτό του. Μισό λεπτό λίγο. Έχει τόσα πολλά σενάρια. Μπορώ να τα πω. Έχω μια πληροφορία, θα δικαιωθεί ο ΠΑΟΚ. Έχω μια πληροφορία, θα δικαιωθεί η ΑΕΚ. Μιλάμε τώρα για ανοησίες. Πώς μπορεί να ξέρει κάποιος τι συζητά μια επιτροπή τριών δικαστών κλεισμένη σε ένα γραφείο? Και κοριό να έχει, ας πούμε, θα προβληματιστεί. Το ζητούμενο είναι, θα ζητήσει η επιτροπή να παρουσιαστεί ο Κομίνης και να καταθέσει? Εκεί θα ξεκαθαρίσουν όλα. Είτε θετικά είτε αρνητικά για τον ΠΑΟΚ. Αλλά να πάρει την ευθύνη. Γιατί υπεύθυνη της μη ολοκλήρωσης του αγώνα είναι η ΑΕΚ και ο Κομίνης. Ξεκάθαρα. Κανένας ΠΑΟΚ και κανένας Αβίδης. Ο Κομίνης σφυρίζει να βγουν οι ομάδες. Το είδε όλος ο κόσμος. Δεν το είδε. Δεν καλά. Αυτό είδε όλος ο κόσμος. Η ΑΕΚ δεν το είχε δει. Δεν το είχε δει η ΑΕΚ μέχρι προχθές. Προχθές έκανε την κολοτούμπα και άρχισε να μας λέει ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το βίντεο. Όταν στα μάτια της κοινής γνώμης εκτέθηκε, κύριε Παπαδόπουλε, η ΑΕΚ άρχισε να μιλά για το βίντεο. Γιατί μέχρι τώρα έλεγε όχι. Μα ναι, τι να πει. Μα δεν ξέρω αν θυμάσαι ότι στην αρχή η κυρία Ρίζου είχε πει ότι όχι, δεν θέλουμε, βάσει του άρθρου τάδε, παράγραφος τάδε, ναι, υπάρχει δεδικασμένο, ναι, οπότε δεν πρέπει να δει ο δικαστής το βίντεο. Ναι. Υπάρχουν στοιχεία αυτά που σας λέω. Ναι, ναι, ναι. Έκανε αγώνα για να μην φανεί το βίντεο, να μην δει ο δικαστής το βίντεο. Και μετά? Μεγάλο αγώνα έκανε. Και μετά στο δει. Και ξαφνικά στο δει. Τι είναι αυτά τώρα τα καραγκιόζλικια? Τι είναι απίστευτα πράγματα. Από εδώ καταλαβαίνει ο κόσμος. Από εδώ καταλαβαίνει ο πραγματικός, ο υγιής φύλαθρος, καταλαβαίνει το τι παίζεται και το τι γίνεται. Αυτός είναι ο κόσμος ο οποίος ξέρει ότι ο ΠΑΟΚ είναι στις συνειδήσεις όλων, είναι πρωταθλητής Ελλάδος. Αυτό είναι τελειωμένο. Είναι πρωταθλητής Ελλάδος και πρωτοπόρος στο βαθμολογικό πίνακα της Super League σήμερα. Ναι, ίσως αυτό ήθελα να πω, ναι, ότι όντως πραγματικά είναι πρωτοπόρος. Ναι, δεν έχουν τελειώσει το πρωτάθλημα, σωστά, δεν έχει τελειώσει, αλλά είναι πρωτοπόρος. Καλά, εάν έπαιζε ο Ολυμπιακός και τελείωνε η ΑΕΚ θα ήταν πρωταθλητής ήδη και βαθμολογικά, δηλαδή δεν θα μπορούσε να αλλάξει κάτι. Ναι, δεν θα μπορούσε, δεν θα μπορούσε. Λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έκανε τέτοιο παιχνίδι. Θα τα περιμένουμε αύριο να δούμε. Φαντάζομαι ότι ό,τι γίνει στη Ρόδο θα είναι σε συνεννόηση του ΤΑΠ με τον Εραστέχνη ΠΑΟΚ, με τη διοίκηση του Εραστέχνη ΠΑΟΚ. Ναι, φυσικά. Ωραία. Έτσι θα είναι. Ωραία. Έτσι θα είναι. Να ευχηθούμε. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Μας. Καλή, ναι, επιτυχία, όντως. Και να είναι όσο πιο δυνατόν κόσμια τα σχολεία. Που θα παρευρίσκονται οι μαθητές, δηλαδή. Θα είναι ήσυχοι μαθητές της Κερκίδες, έτσι. Φημίζονται, να μην αφαδιάσουν. Φημίζονται ότι, ναι, ότι είναι σωστά διαπαιδαγωγημένοι να κάνουν μια πολύ καλή Κερκίδα. Οι μαθητές και οι σπουδαστές. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ. Γεια.